Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία γεγονότα στο Λίβανο. Για μία ακόμη ημέρα, τα Ισραηλινά αεροσκάφη σκορπίζουν το φόβο και τον τρόμο στους κατοίκους, βομβαρδίζοντας όλη τη μέρα την πόλη. Οι αξιωματικοί του Ισραήλ, σε ανακοίνωσή τους, υποστηρίζουν ότι τα αεροσκάφη βομβαρδίζουν στόχους κρυσφύγετα των ανταρτών της Χεσμπολά. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των άμαχων νεκρών δηλώνεται τελείως αντίθετο. Να περάσουμε γρήγορα στον ανταποκριτή μας, στον Γιώργο. Ο Γιώργο Βαφαλούκα είναι στο Λίβανο. Γιώργο, μας ακούς? Κυριάκο, καλησπέρα από το φλεγόμενο Λίβανο. Βρισκόμαστε σε ένα σπίτι της Χεσμπολά, το οποίο μόλις έχει δεχτεί πυρά από Ισραηλινά F-16. Η κατάσταση είναι έκρηθμη ακόμα στο Λίβανο και τα Ισραηλινά F-16 σπυροκοπούν ανελέητα. Για να δούμε, ένας αντάρτης εδώ πέρα είναι νεκρός. Γιώργος Βαφαλούκας από το φλεγόμενο Λίβανο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την ενημέρωση από την γραμμή του Πυρός, από το φλεγόμενο Λίβανο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να σου ευχηθούμε ο Θεός μαζί σου και να προσέχεις. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από το Λίβανο, από την γραμμή του Πυρός, όπου εδώ και τόσες ημέρες συνεχίζουν να σφυροκοπούν τα Ισραηλινά αεροσκάφη την πόλη. Μέχρι τότε να περάσουμε για κάποια αθλητικά νέα στον Ηλία Γεωργακόπουλο. Ηλία. Καλησπέρα για εσένα, Κυριάκο. Είναι πλέον γεγονός. Η ΑΕΚ διασφάλισε την πρόκρισή της ομίλου του Champions League. Με νίκη 3-0 από τη Σιχάρτς, η οποία αγωνιζόταν με 9 παίχτες, κατάφερε να δείξει την κλάση της και να προκριθεί. Μετά από ένα άτομο πρώτο ημίχρονο και την αποβολή 2 παίχτων της Σιχάρτς, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 79 με εκτέλεση πέναλτι του Ζούλιο Σέζαρ. Ο καταπληκτικός κατά τα άλλα τερματοφύλακας της Σιχάρτς, Γκόρντον, δεν κατάφερε να αποκρούσει το πέναλτι και έτσι το πανηγύρι τον κόλλο άνοιξε. Μερικά λεπτά αργότερα ο Νίκος Λιμπερόπουλος μια μορφή φαλιά έκανε το 2-0 διασφαλίζοντας το σκορ και ένα λεπτό πριν την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, ο Ζούλιο Σέζαρ μια προσωπική ενέργεια έκανε το 3-0. Αύριο λοιπόν η ΑΕΚ θα δηλώσει το παρόν για την κλήρωση του Champions League. Αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Κυρίες και κύριοι, για περισσότερα νέα στο κεντρικό δελτίο απόψε στις 8, επιστρέφουμε στη ροή του προγράμματος.